Θα αρχίσουμε λοιπόν με τέσσερις πολύ βασικές εισηγήσεις όσον αφορά τα εμβόλια, έτσι ώστε να κατατοπιστεί το κοινό πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Πρώτη θα μιλήσει η κυρία Γκιούλα, η οποία είναι καθηγήτρια μικροβιολογίας, να μας πει πολύ απλά, να μας γνωρίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του κορονοϊού. Κυρία Γκιούλα. Καλημέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω αυτή την πολύ σύντομη γνωριμία με τον ιό SARS-CoV-2, μεταφέροντάς σας λίγο πίσω στον χρόνο. Μεταφέροντάς σας 10 μήνες πριν, 26 Φεβρουαρίου του 2020, και στο εργαστήριό μας είχαμε ένα σεμινάριο για τον ιό, και ενώ στο βήμα βρισκόταν ο κύριος Μεταλλίδης, ανιχνεύσαμε τον πρώτο θετικό ασθενή στη χώρα μας. Ουσιαστικά ανιχνεύσαμε έναν ιό για τον οποίο ακούγαμε τόσο πολλά το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν τον είχαμε δει. Ονομάζεται κορονοϊός, γιατί αν τον δει κανείς στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, μοιάζει κυριολεκτικά σαν να φοράει κορώνα, επειδή διαθέτει κάποιες προσεκβολές. Είναι ένας RNA ιός, ένα μεγάλο μόριο RNA. Αυτό σημαίνει ότι είναι λίγο ασταθής ιός γενετικά και έχει ένα περίβλημα, περιβάλλεται από ένα λιποειδικό περίβλημα. Αυτό είναι και η αχίλιος πτέρνα του ιού, γιατί ακριβώς επειδή είναι λιποειδικό, καταστρέφεται μέσα σε δευτερόλεπτα και έτσι καταστρέφεται και ο ίδιος ο ιός με διάφορους λιποδιαλύτες. Το κοινό σαπούνι, τα αλκοολούχα σκευάσματα, όλα αυτά δηλαδή τα οποία ακούγαμε και λέγαμε αυτό το διάστημα για το καλό πλύσιμο των χεριών, οφείλονται και οδηγούν ακριβώς σε αυτή την καταστροφή του περιβλήματος του ιού. Στην επιφάνειά του έχει μια πολύ πολύ σημαντική πρωτεΐνη, πολύ σημαντική για τον ιό, πολύ σημαντική και για το εμβόλιο, γιατί η πρωτεΐνη αυτή είναι το κλειδί ουσιαστικά που έχει ο ιός, το κλειδί για να ξεκλειδώσει και να μπει μέσα στο κύτταρο του ξενιστή, στο ανθρώπινο κύτταρο, να το μολύνει, να πολλαπλασιαστεί μέσα σε αυτό και έτσι να ξεκινήσει η COVID-19 λίμωξη. Πολύ λοιπόν σημαντική πρωτεΐνη για τον ιό, πολύ σημαντική για το εμβόλιο. Και γιατί? Γιατί αυτή η πρωτεΐνη όχι μόνο ξεκινάει και ξεκλειδώνει το κύτταρο του ξενιστή, αλλά από την άλλη ο οργανισμός μας ξεκινάει να αντιμετωπίσει τον ιό, κάνοντας ειδικά αντισώματα έναντι αυτής. Θα πω δύο λόγια μόνο για αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος, για το οποίο ακούσαμε πολλά και δυστυχώς παραμονές του εμβολιασμού στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα συνδυασμό αλλαγών που έχουν συμβεί, 17 αλλαγές, και μάλιστα αλλαγές και στην περιοχή αυτή κλειδί του ιού, που τον έχουν κάνει πιο μεταδοτικό. Φαίνεται όμως από τις μέχρι τώρα μελέτες ότι δεν έχουν επηρεάσει την παθογονικότητα του ιού, ο ιός δεν έχει γίνει δηλαδή πιο φωνικός, και επίσης, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Και θα πρέπει να πω από τις μέχρι τώρα μελέτες που έχουν γίνει στη χώρα μας, φαίνεται ότι ο ιός αυτός δεν έχει ανιχνευθεί στην περιοχή μας. Και θα κλείσω με δύο λόγια για την ανοσολογική απόκριση του ιού. Δηλαδή, τι κάνει ο οργανισμός μας για να αντιμετωπίσει μια φυσική νόσηση από τον ιό αυτό. Φαίνεται ότι πολύ σύντομα, μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των συμπτωμάτων, έχουμε ειδικά αντισώματα, IgM και IgG, ειδικά αντισώματα για να αντιμετωπίσουμε τον ιό που στρέφουν έναντι των πρωτεϊνών του και συγκεκριμένα αυτής της πρωτεΐνης κλειδί. Και μάλιστα αυτά τα αντισώματα φαίνεται ότι από τις μέχρι τώρα μελέτες διαρκούν και διατηρούνται πέραν του τετραμήνου και του εξαμήνου. Αυτό όμως το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την λίμωξη αυτή καθ' αυτή, αλλά και για τον εμβολιασμό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι η ανοσολογική μνήμη. Δηλαδή ότι ο ιός δημιουργεί και το εμβόλιο κύτταρα, τα οποία θυμούνται. Θυμούνται λοιπόν τον ιό και όταν αυτός μας ξαναεπιτεθεί, πολύ πολύ γρήγορα, επειδή έχουν μνήμη, κινητοποιούνται, κάνουν ειδικά αντισώματα, ειδικά καταστροφικά για τον ιό κύτταρο, τοξικά κύτταρα, και έτσι πολύ πολύ γρήγορα, εξαιτίας ακριβώς αυτής της μνήμης, μπορούν να αντιμετωπίσουν μια επαναλίμωξη. Αυτό δηλαδή είναι και ο στόχος του εμβολίου. Τελευταία μέρα του 2019, 31 Δεκάτου του 2019, και η επιστημονική κοινότητα στην πόλη Wuhan της Κίνας με ανησυχία ανακοινώνει μια ανεξήγητη εμφάνιση περιστατικών πνευμονίας στην περιοχή. Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά. Έχουμε το εμβόλιο. Και θα κλείσω με την ευχή αυτές οι τελευταίες μέρες του χρόνου να αποτελέσουν ακριβώς μια αφετηρία, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία που όλοι βιώνουμε, που όλοι βιώσαμε σε πολλαπλά επίπεδα
και να έχουμε ένα καινούριο και καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Γκιούλα, για τις πληροφορίες.